Επικρατεί αναβρασμός στην περιοχή μας, κυρία Δουμιδιαράκη. Επικρατεί αγωνία, άγχος. Εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση, το έχουμε αναδείξει από πολύ νωρίς, ξέρετε. Και βάζουμε τον πύχη εκεί που πρέπει να πάει. Δέστε, είναι αθωράκις τα κέντρα υγείας. Δεν είναι εμβολιαστικά κέντρα καν έτσι ούτως ώστε να προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής. Να αυθαρκίσουμε δηλαδή όλους εκείνους που εμβολιάζονται. Δεν είναι τα περιφερειακά ιατρία είναι κλειστά. Δεν λειτουργούν. Ο κόσμος αγωνιά στη λογική πότε θα κάνει τεστ, διαπίστωση. Ένα θετικό βήμα ήταν σε εξέλιξη που έγιναν και στους Κουνάβους και στους Αρχάνες. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε σοβαρά κενά σε επίπεδο έρευνας, ιχνηλάτησης, έτσι ούτως ώστε να γίνει πιο κατανοητό πώς πρέπει να παλέψουμε, πώς πρέπει να θωρακιστούμε. Και ξέρετε, εδώ είναι σοβαρές οι ευθύνες τώρα και της Δημοτικής Αρχής και των στελεχών της και οι ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί δεν ακούγεται διεκδικητικά η φωνή του κόσμου που έχει ανάγκη να θωρακιστεί. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν είχε φωνή η τοπική αυτοδιοίκηση, πως ενδεχόμενα τα πράγματα να ήταν διαφορετικά? Κοιτάξτε, και να είχαν καλυφθεί αυτά τα κενά για τα οποία, ή στα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο? Η τοπική αυτοδιοίκηση επί της ουσίας δεν υφίσταται. Υπάρχει πια η πρόκτεξη του κράτους και αυτό κάνει κουμάντο. Το κράτος και δίνει εντολές στην τοπική διοίκηση, η οποία μετατρέπεται σε ουραγός και συνέχεια της πολιτικής τους. Κοιτάξτε, θέλει τσαγανό. Θέλει καλή δύναμη και ψυχή να διεκδικήσει το αυτονόητο. Πώς αλλιώς δηλαδή θα θωρακιστεί η περιοχή μας? Πώς αλλιώς θα κάνουμε το κέντρο υγείας Κάρακα εμβολιαστικό? Πώς αλλιώς θα κάνουμε το Αρχάνες 6.000 κόσμος εμβολιαστικό κέντρο? Ακούω δεξιά και αριστερά και διεκδικούν με παρησία το δικαίωμα αυτό. Εμείς γιατί όχι δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Και εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση αυτά αναδεικνύουμε και αυτά βάζουμε τον πύχη, αυτό βάζουμε τον πύχη εκεί ψηλά και εκεί που πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνετε στους δρόμους και την Τετάρτη? Τη Δετάρτη λοιπόν, κάτω από τις συνθήκες που συμμετέχουμε και εμείς, την τοπίση των εργατικών σωματείων, Τετάρτη 10.30, στην πλατεία Ελευθερίας, η αγροθιά μαζί με τα ταξικά σωματεία θα βάλει κάτω εκεί αυτό που λέμε εμείς χαμένο εισόδημα λόγω των συνεπειών της πανδημίας, της πολιτικής κυβέρνησης. Δεν πάνε πίσω τα αιτήματα της αγροθιάς. Και σε συνδυασμό με όλα αυτά τα ημίμετρα, με την αθωράκιστη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που βρίσκει τα χωριά μας έρμεα στην πανδημία, εκεί θα μαζί με τα ταξικά σωματεία στην πλατεία Ελευθερίας, με όλα βέβαια τα μέτρα, με όλες τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σε σχέση με την πανδημία, θα διεκδικήσουμε αυτό που λέμε. Το χαμένο μας εισόδημα, θα διεκδικήσουμε ένα έργο που να μας αποζημιώνει, θα διεκδικήσουμε τιμές τέτοιες που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να μείνουμε στα χωριά μας, αυτό που επανειλημμένα ζούμε. Γιατί αυτά είναι πατρεμένα πράγματα, κυρία Δουλγεράκη. Είναι σίγουρα ενιαία και παλεύονται όλα μαζί. Και μέσα από αυτές τις συνθήκες της πανδημίας.